Από τις εικόνες που είδατε λοιπόν εκεί από την Φλόρινα τώρα θα ταξιδέψουμε και θα πάμε στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας καθώς μας περιμένει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος είναι μαζί μας και θα μιλήσουμε όπως είπαμε αυτές τις ημέρες η Μεσσήνη υποδέχτηκε την Παναγία την Βουλκανιώτισσα. Είναι μεγάλη χαρά για τους Μεσσήνιους, η εικόνα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι προς προσκύνηση. Θα μας πει όμως περισσότερο ο Σεβασμιότατος, του οποίου την ευχή θα ζητήσουμε πρώτα-πρώτα. Την ευχή σας, Σεβασμιότατε. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη, τις καλύτερες ευχές μου για το σταθμό και για τους τηλεθεατές. Εύχομαι η Παναγία να είναι πάντα η προστάτης και έφορος στη ζωή σας και στη ζωή των συνεργατών σας. Όντως, για μία εβδομάδα, από τις 20 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, η εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιωτίσσης θα βρίσκεται στην πόλη της Μεσσήνης. Για προσκύνηση από τους πιστούς. Mm-hmm. Για ενδυνάμωση και ενίσχυση στον αγώνα των οποίων καταβάλλουν. Ιστορικά, η κάθοδος της εικόνος από το μοναστήρι της Βουλκάνου στην πόλη της Μεσσήνης συνδέεται με ένα γεγονός θαυματουργικό της Παναγίας, όταν το 18ο αιώνα η περιοχή της Μεσσήνης δοκιμάζεται από μία ασθένεια, πιθανώς χολέρα, και εκτός όλων των άλλων που είχαν επιληφθεί οι τοπικοί άρχοντες, οι μοναχοί και οι αδερφοί της Ιεράς Μονής Βουλκάνου θεώρησαν απαραίτητο να κατεβάσουν την εικόνα με τα πόδια από το μοναστήρι προς την πόλη της Μεσσήνης, διασχίζοντας όλα τα χωριά που παρεμβάλλονται ανάμεσα σε αυτούς τους δύο σταθμούς, το μοναστήρι και τη Μεσσήνη, προκειμένου να αγιαστούν οι άνθρωποι και ο τόπος και να ενισχυθούν πνευματικά. Έτσι λοιπόν καθιερώθηκε αυτή η λιτάνευση, η οποία μέχρι πριν δύο χρόνια γινόταν με τα πόδια. Ξεκίναγαν περίπου μια μισή ώρα το βράδυ από το μοναστήρι της Βουλκάνου και έφταναν έξω από τα πρώτα σπίτια μάλλον της πόλεως της Μεσσήνης περίπου στις 10.30. Μεγάλη απόσταση. Δηλαδή, χρόνια εξαιτίας ακριβώς των μέτρων που εφαρμόζουμε για την πανδημία δεν γίνεται η λιτάνευση, κατεβαίνει η εικόνα με το αυτοκίνητο και την υποδεχόμεθα στο Μετόχι, εκεί που η εικόνα παραμένει 8 ημέρες και για προσκύνηση από τους πίστους. Το μοναστήρι από το οποίο φεύγει η εικόνα σήμερα είναι η δεύτερη μονή, η οποία ανηγέρθηκε το 17ο αιώνα. Η πρώτη μονή βρίσκεται πάνω στην κορυφή του όρους Σιχώνη, όπου εικάζεται ότι είναι κτίσμα του Ανδρονίκου του Δευτέρου, δηλαδή 14ο αιώνος. Είναι ένα βυζαντινό μοναστήρι με βυζαντινές αγιογραφίες πάρα πολύ αξιόλογες. Το μοναστήρι είναι αξιόλογο και για την αρχιτεκτονική του, αλλά και για την ιστόρισή του, την εικονογράφησή του. Και όταν πλέον οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ανθρώπινες για την εποχή, οι πατέρες αποφάσισαν και κατέβηκαν κάτω, έξω λίγο πάνω από την πόλη της Βαλίρας, όπου εκεί σε ένα πλάτωμα χτίσαν το νέο μοναστήρι, όπου σήμερα βρίσκεται. Φυλάσσεται η εικόνα όλο τον χρόνο, κατεβαίνει μόνο την περίοδο αυτή την περίοδο του Σεπτεμβρίου, από 20 έως 28 Σεπτεμβρίου στην πόλη της Μεσσήνης και προσφέρεται και σε όποιους άλλους σε όποιες άλλες ιερές Μητροπόλεις αναζητούν προκειμένου να λάβουν την ευλογία και να προσκυνήσουν την εικόνα της Βουλκανίωσης. Σεβασμιότατε, είπατε στον κόσμο, είπατε στους πιστούς, μιλήσατε για τη διασάλευση της κοινωνικής συνοχής και τον προτρέψατε να ξαναβρει τα ιδανικά του πατριωτισμού και της θυσίας. Αυτά μας διακρίνουν ως Έλληνες, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Τα έχουμε λίγο παραμερίσει. Αυτό που χαρακτηρίζει την ιδιοπροσωπεία των Ελλήνων και όχι μόνο των Νεοελλήνων είναι η πίστη στον Χριστό και η πίστη στην πατρίδα. Αυτό δηλώνουμε, γι' αυτό αγωνίστηκαν το 1821 για το Χριστού την πίστη στην Αγία και τις Πατρίδες στην Ελευθερία. Δυστυχώς σήμερα είναι έντονο το φαινόμενο να διασπάσουν και να αλλοιώσουν την εικόνα του πατριωτισμού με ακραίες καταστάσεις, αλλά και να αλλοιώσουν και την πίστη τους με σκοπό να διασαλεύσουν αυτή την ενότητα του ελληνισμού και της ελληνικής κοινωνίας για ιδιωτελείς σκοπούς. Και πρέπει όλοι να έχουμε αφύπνιση. Να έχουμε αφύπνιση για να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να προχωρήσει
σε αυτή τη διάσπαση της ενότητάς μας ως έθνους και ως κράτους και ως κοινωνίας ανθρώπινης, αλλά και επίσης να μην επιτρέψουμε να διαταραχθεί η κοινωνική συμμετοχή. Και να επικαλούμαστε φυσικά τη χάρη της Παναγίας Θεοτόκου. Έτσι, σεβασμιά τόφη. Ο Θεοτόκος με την ίδια τη ζωή της μας έδειξε πώς συμβάλλουμε σε αυτό το γεγονός της ενότητας του ανθρωπίνου γένους, όταν μάθουμε ο ένας να θυσιάζεται και να προσφέρεται για τον άλλον, για τη ζωή του άλλου και όχι για τον ατομισμό μας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Την ευχή σας ξανά. Καλημέρα. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κ. Χρυσόστομος, λοιπόν, μια τελετή εκεί στην πόλη της Μεσσήνης, λυτή τελετή, υποδέχτηκαν την ιερά θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από την καθέδρα της, από το μοναστήρι του Βουλκάνου. Ακούσατε, με τα πόδια γινόταν η λιτανία, από τη νύχτα ξεκινούσαν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, για να φτάσουν το πρωί στη Μεσσήνη. Και βέβαια ένα σχόλιο, καθώς ο Σεβασμιότατος μίλησε στο Πίμνιο, τους είπε: προσέξτε να βρείτε ξανά τα ιδανικά του πατριωτισμού, της θυσίας, όλα αυτά που μας διακρίνουν σαν Έλληνες, μην τα ξεχνάμε. Παναγία Θεοτόκος, το πιο σημαντικό, το πιο μεγάλο παράδειγμα, βέβαια για εμάς τους Ορθοδόξους, πρέπει να επικαλούμαστε τη χάρη μας σε κάθε περίπτωση. Και εκεί, από ό,τι μαθαίνουμε, προσκυνούν όλο ένα και περισσότεροι η θυσιαστική προσφορά. Η θεία οικονομία, η μεσητεία της Παναγίας μας, λοιπόν, για τον κάθε άνθρωπο, όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα, να αλλάξουμε λίγο κλίμα και πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα. Το είδαμε στο σχετικό βίντεο λίγο πιο πριν. Η μάχη του Ρίμινη, λοιπόν, επί ιταλικού εδάφους. Τα ελληνικά όπλα δοξάστηκαν στη μάχη αυτή. Θα μάθουμε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί.